Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μας στείλατε πολλά βίντεο, πολλές δικές σας εκδοχές του «Ξέρεις κάτι». Αποφασίσαμε τελικά να στήσουμε τον εξοπλισμό μας και να ελέγξουμε αυτά τα πολύ ωραία αστεία βίντεο που έχετε κάνει κι εσείς. Τα φώτα τα έχουμε ρυθμίσει στο στούντιο, είναι όλα καλά? Φίλε, είναι όλα έτοιμα. Ωραία, πάμε. Όλα είναι έτοιμα, πάμε. Όλα πάνε κανονικά. Λοιπόν, πάμε. Το πρώτο «Ξέρεις κάτι» που θα δούμε είναι το «Ξέρεις κάτι» πάροντι νούμερο 1. Από το κανάλι, πες μας λίγο το κανάλι, Ηρακλή. Το κανάλι, φίλε, είναι το Νίκος Tough GLT. Νίκος Tough GLT. Μία πολύ περίεργη εκδοχή του «Ξέρεις κάτι», θα έλεγα εγώ. Πάμε λίγο να δούμε το βίντεο. Ναι, λοιπόν, εδώ ξεκάθαρα... Μάλιστα. Ναι, ο Νίκος δεν... Αυτός τώρα παίζει τον Αλέξη. Δεν με... Ναι. Πω, δεν... Ναι. Εντάξει. Ξέρεις κάτι. Και εντάξει, εδώ... Εντάξει, οκ, του το δίνω. Κακό γυαλί, φίλε μου. Ναι, το γυαλί, φίλε, εντάξει, θέλει δουλίτσα. Πού το βρήκες? Θα μου πεις, είναι παλιά. Εντάξει. Αλλά ακόμα και παλιά αυτά τα γυαλιά ήταν ξεπερασμένα, δηλαδή τόσο ναι. Χάλι. Εντάξει, επίσης δεν με τιμάει καθόλου ο Νίκος. Ναι, ο Νίκος σου λέγω, εντάξει ρε παιδί μου, είπαμε. Ταλαιπωριόταν λίγο. Κοίταξε, προχωράμε τώρα, πάμε στο 2. Θες κάτι πάρω το νούμερο 2 από το ίδιο κανάλι, ε? Ίδιο κανάλι, φίλε, ναι. Λίγο πιο υπερπαραγωγή βλέπω. Λίγο πιο υπερπαραγωγή. Ακούμε το χαρακτηριστικό τραγούδι. Το χαρακτηριστικό τραγούδι του παλιού, ξέρεις κάτι. Εντάξει, εδώ πέρα... Λίγο αγγελοπουλικό, θα πω εγώ. Μπορούσαμε να το πάμε και λίγο πιο γρήγορα. Εντάξει, το χτίζει τώρα, το χτίζει. Και okay, εμένα μου έχει περάσει λίγο, έχω αγχωθεί. Ναι. Για να φε, γαμιέται, δεν γαμιέται, για να βρούμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ανάβουμε το φως, ανεβαίνουμε σκαλοπάτια, ρε μπρο. Αυτά έχουμε, τα πάμε λίγο στο γρήγορο. Υπάρχει λεπτομέρεια, φίλε. Είπαμε, εντάξει, καλή λεπτομέρεια, αλλά κάπου λίγο κουράζει. Για να δούμε, φίλε. Θέλω να δω πού το πάει. Ναι, φοβάμαι. Διάδρομος, φώτα... Φοβάμαι, μην νυχτώσει κιόλας, όχι τίποτα. Ναι, θα έχουμε πρόβλημα με τα φώτα, ρε παιδιά. Πούστε, ρε παιδιά. Έχουμε πρόβλημα με τα φώτα. Όχι αυτό το γυαλί πάλι, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτούς που είχαν... Ωραία, οκ, εντάξει, το πιάσαμε το επονόμενο, ωραίο, καλό, καλή προσπάθεια. Μ' αρέσει η αργή κίνηση, η ψεύτικη που έχει μπει. Ναι, ναι, ναι. Το τίμησαν αυτό, μπράβο στα παλικάρια να το πω. Το τίμησαν, φίλε, εντάξει. Έχουν αυτό, κάνει και δουλίτσα, έτσι. Εγώ θα μείνω στο γυαλί, στο χωριό μου αυτοί που είχαν τέτοιο γυαλί, τους αποκαλούσαμε ξεπλένιδες. Mm. Είναι αυτοί που ξεπλένουν τις αυλές, έτσι, είναι λίγο ξεπλένικο. Με χαμηλή πίεση το λάστιχο. Με χαμηλή πίεση το λάστιχο, δεν έχει πολύ τέτοιο. Τα τσιμέντα, κύριε. Τα τσιμέντα, ίσα. Δροσιά, να δροσίσει, ρε παιδί μου. Για δροσιά το καλοκαίρι. Είναι λίγο ξεπλένικο. Εντάξει, θα γίνει. Εντάξει. Αργή κίνηση και στο έλα. Πάμε. Έχουν κάνει παιδιά δουλίτσα, έτσι. Βλέπω. Επίσης, ξέρεις, ακούω αυτό το τραγούδι και λίγο είμαι σε μια εγρήγορση, ρε παιδί μου. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί. Πώς δεν φοράς και τα γυαλιά, να έχουμε άλλα να πούμε. Όχι, όχι, εντάξει, φιλέ. Φίλε, με το χώμα εδώ κάτι παίζει, να ξέρεις. Θα έχουμε σαν το τζουκαλά με βλέπω να φέρνω τούμπα ανάποδα. Εντάξει, φίλε, κοίταξε εδώ πέρα. Οπα. Έχουμε όλα τα κουμπιά πατημένα, μπράβο. Και ringtone. Και ringtone. Μαλάκα, δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα γυαλιά. Είναι λίγο αμάντελε shopping, φίλε. Το αμάντελε shopping μπροστά του είναι η επιτομή του marketing. Ωραία, και ένα τελευταίο από τα παιδιά. Είναι το 4. Α, αυτό ήταν που μου είχε αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό κακά τα ψέματα, παιδιά, μπράβο, πολύ καλή προσπάθεια. Μπορεί να είναι πάλι λίγο αγγελοπολικό, δηλαδή μπαίνουμε Τρίτη στον κινηματογράφο, βγαίνουμε Κυριακή, αλλά... Φίλε, τι είναι πίστα κάρτη. Καλό ήταν, εντάξει. Τα αφήνει τα τσεφέ εδώ πέρα. Εδώ το πρόσεξαν. Το δίνω, το πρόσεξαν. Αλλά ρε φίλε, φτάνει. Εντάξει, εδώ έτρεψε. Πας, πας, στρίβεις, πας, πας, στρίβεις, πας, πας, πέφτεις. Και κλασικά ο κακός σε αργή κίνηση. Θέλω λίγο να δω.
Α, εντάξει, εντάξει. Α, δεν το προχωράω. Μην το προχωράς. Γιατί εδώ είναι. Εδώ είναι η έκπληξη μεγάλη. Δες ακάθεκτος. Όχι! Προσοχή ρε μαλάκα! Μα είναι και κίτρινο, πρέπει να το βλέπεις. Γιατί βάλατε περούκα, ρε guys? Ψαγμενιά έτσι, τέτοια φάση. Με κούρασε αυτή η μουσική, πάμε στο άλλο βίντεο. Παιδιά, πολύ ωραίο, αλλά κουραστικό. Είσαι πολύ σκληρός με τα παιδιά, ρε Αλέξη. Όχι, δεν το λέω, ρε παιδιά. Να, δες όμως, αυτό το σημείο μένα μ' αρέσει, φίλε, να ξέρεις. Έπεσε από το φύλλο, καλά είδα. Έπεσε, νομίζω, από μόνος εντελώς. Ούτε καν φύλλο έπεσε. Να το δούμε στο VAR. Ναι, απλά μ' άρεσε αυτή η έκφραση εδώ του παιδιού. Αυτό είναι. Βάλτε το λίγο ξανά, βάλτε το λίγο ξανά. Παιδιά, λίγο δείτε σας παρακαλώ τις εκφράσεις. Έλα, εντάξει. Είναι... Λοιπόν, Όσκαρ. Ατόφιος τρόμος, φίλε. Αυτό δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε μέχρι τώρα. Θα είναι σίγουρα στα top 2 καλύτερα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέτρησε αυτό, παλάκα. Όχι, έρχεται, φίλε, εδώ πέρα. Έρχεται τόσο βασανιστικά, όπως έρχεται τόσο αργά. Είναι πώς, ρε παιδί μου, όταν θες να πας κάπου μια εκδρομή. Ναι, και ναι, θέλεις ναι, ναι. Το πρωί να χέσεις, ρε παιδί μου. Α, για να μην το έχεις στο μυαλό σου. Τόσο αργά. Τόσο αργά έρχεται, ρε φίλε. Παλά, κατάξει. Αλλά είναι όταν θέλεις. Όταν λες πρέπει να χέσω πρωί-πρωί, γιατί έχω δουλειές. Δεν σου έρχεται το ρημάδι. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το άλλο, φίλε. Γιατί έχουν τόσα dislike εδώ πέρα. Παιδιά, 300 προβολές και βλέπετε dislike. Αρχικά να πω ότι η δυσφήμιση. Έχουν κάνει δουλίτσα τα παιδιά. Η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση. Απ' την άλλη να πω ότι εντάξει. Οι haters υπάρχουν παντού. Τώρα εντάξει, τα παιδιά έκαναν μια καλή προσπάθεια. Εντάξει, φίλοι. Εδώ έχουμε και intro. Λοιπόν, ναι, από είμαστε... Ελικόπτερο. Ελικόπτερο. Κάτι ήξερε, φίλε. Κάτι ήξερε ο φίλος. Το 2013. Ήταν προφητικό το 2013 και όμως πολύ προφητικό. Δείτε το πριν το κατεβάσουν. Πραγματικά, τι μας κρύβουνε. Έλατε. Για να δούμε τι μας κρύβουνε, παιδιά. Άμπαλα TV, Ισμουκ, ξέρεις κάτι. Πολυπολιτισμικό, ξέρεις κάτι. Α, ναι, αυτός με την καβάτη φωνή. Τι! Βάλε λίγο ξανά το τι, σε παρακαλώ. Δες λίγο, αράγκα. Θα το βάλω ringtone αυτό το τι. Ο τύπος γάβησε. Βάλε λίγο το τι. Είναι... το έδωσε, κατάλαβε. Ξέρεις κάτι. Τι! Αλλά μ' αρέσει ο Ισμουκ, φίλε. Έχει πάρει τα σωστά χαρακτηριστικά. Περιεκτικός, φίλε. Ρίξε άλλο ένα τι έτσι για να πάμε στο επόμενο. Για πάμε λίγο ξανά τι. Όχι, όχι, όχι. Το τι, το τι. Θέλω μόνο το τι. Τι ηχολήπτης είσαι. Πάμε, πάμε. Τι. Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Καλό. Πάμε στο επόμενο. Α, αυτό, φίλε, είναι από τα αγαπημένα μου, να ξέρεις. Κανάλι. Είναι αυτό με τους κριτικούς, φίλε. Μισό λεπτάκι, λίγο μην το ξεκινάς, να δούμε το κανάλι. Είναι το Πεταλούδα. Ναι. Το κανάλι. Ξέρεις κάτι, Cretan Version. Το βίντεο έχει πολύ καιρό που το. Σταμάτα λίγο. Το βίντεο έχει πολύ καιρό που το είδαμε και οι δυο. Νομίζω ότι ήταν το βίντεο που γελάσαμε πιο πολύ από ναι. Όλα. Αλλά μας δημιούργησε και ένα πολύ περίεργο ερωτηματικό. Πάμε να δούμε πού είναι το ερωτηματικό. Ξεκινώ το λίγο από την αρχή. Okay. Θα το σχολιάσω αφού τελειώσει. Αλέξη! Τι! Ξέρεις κάτι! Τι! Μα είναι και μεγάλη μπαρμπάδες. Γαμιέσαι! Εσύ γαμιέσαι! Ρε φίλε, λίγο θα ήθελα αν τυχόν αυτά τα παιδιά ξαναδούνε το σχολιασμό μας. Δύο ερωτήσεις, πολύ σημαντικές που ναι. Τις είχαμε συζητήσει και μαζί. Πρώτον, για ποιο λόγο... Τι! Για ποιο λόγο αυτό, τι! Πρώτον, γιατί αυτό και δεύτερον... Ναι. Τι! Δίνει κάποιο όγκο άμα πάτε... Δίνει κάποιο... Ναι, δίνει... Κάμψε τώρα... Ηρακλή... Τι! Ένα αυτό και ένα δεύτερο... Με το πιστολάκι το... Όχι το πιστολάκι το καταλαβαίνω, οκ, ο Αλέξης τα παίρνει κράνα, στα τέτοια μόλα κλπ. Γιατί ρέγγε, να πω εγώ. Ρέγγε, φίλε, τους αρέσει, τα παιδιά βλέπω γουστάρουν, Μάλιστα. Θα μπορούσα να βάλω και μια φλόγα στο πιστόλι στο τέλος. Okay, ναι, αν τα παιδιά θελήσουν, τους το κουμπώνω πάνω.
Φίλε, και χωρίς τα ειδικά εφέ για μένα είναι αυτό μαζί με το αυτό εδώ το... Από, το πρώτο, ναι, από ναι, την, ναι, ναι, την πρώτη ομάδα που παρακολουθήσαμε, νομίζω ότι είναι μέχρι τώρα τα πιο δυνατά. Ισχύει. Και τώρα ένα άλλο παλικάρι, ο καπετάν Γαρίδας, Δήμητρα Βλάμη, ξέρεις κάτι. Ένα παλικάρι που προβλημάζει ιδιαίτερα, μπορώ να πω. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το νιώθει, το γουστάρει. Για μένα είναι μια κατάθεση ψυχής. Και μάλλον στέλνει ευχές σε ένα φίλο του, ας πούμε. Ναι, περίεργες ευχές βέβαια, σαν τις δικές σου, αλλά περίεργο. Βλέπουμε ένα προφίλ από το Facebook με ένα τυπά, ναι, με μια μουσική υπόκρουση από άλλη δεκαετία. Ναι, 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 και σε μια δόση τώρα Sky Meety. Σε μια δόση, ξέρω εγώ, διαδραματίζεται το γνωστό σε όλους story. Ναι. Με GoPro είναι τύπος μάλλον. Και έχει παραγγείλει, ο πακετάς ήρθε κανονικά. Ναι, 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 ναι. Ορίστε μας. Τρώει κιόλας. Ναι, όχι, τρώει, ναι. Στα αρχίδια του. Βλάμη. Ορίστε. Δημήτρη Βλάμη. Ξέρεις κάτι. Κάτι. Μάλλον είναι και 30 χρονών ο Βλάμης, οκ. Ναι. Okay. Πολύ προσωπικό ήταν αυτό. Ναι. Να, μας το έστειλε ο φίλος. Οκ, okay, ωραίο βίντεο, αλλά είχε πολύ προσωπικό χαρακτήρα που δεν καταλαβαίνουμε προφανώς, γιατί δεν ξέρουμε το Δημήτρη το Βλάμη. Εντάξει, μωρέ, ναι. Εντάξει, τώρα το 12 έγινε αυτό, έτσι. Τώρα αυτός πρέπει να είναι... 30-40 κοντά. Στα άντα ο Δημήτρης ο Βλάμης, ωραία. Ναι. Για πάμε παραπέρα. Κοίτα, τώρα μετά είναι... Για να δω τα παιδιά. Ω, αυτό είναι το τεράστιο, ναι, παιδιά. Αυτό το βίντεο δεν υπάρχει ερώτηση να καθίσουμε να το δούμε όλο. Εντάξει, ναι, το πάμε λίγο στο γρήγορο. Τα παιδιά θυμάμαι ότι το είχαν ψάξει γενικά, γιατί είχαν γενικά και πολλά παιδιά μέσα, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Του το δίνω, ρε παιδί μου, έπαιξε πολλοί κόσμος, υπήρχε story. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν θυμάμαι καλά, ο φίλος εδώ δεν ήθελε να βγει, τους ακύρωσε για έξω και κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο είχε πει. Μέχρι που έσκασε όλο το παρεάκι και τον πήγε. Ναι. Τον πήγε κολοσφαιράτζα. Ορίστε. Φίλε, εντάξει. Ω, ναι, 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 είναι με τα σταυροπόδια που το κάνανε όλοι μαζί, εντάξει, το δίνω. Ναι, φίλε, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλό. Σάρων Στόουν, φάση. Α, έχει και τα bloopers μέσα. Και μετά έχει και τα bloopers, okay, ναι. Μπράβο, όχι, παιδιά, όχι, καλό, καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό, λίγο ετεροχρονισμένα σας απαντάμε βέβαια, ναι, αλλά παιδιά, πολύ όχι, καλό. Είναι καλή προσπάθεια, το έχω δει εγώ, απλά θα βραβιάσει λίγο. Το ψάξαμε λίγα χρόνια μέχρι να δώσουμε την απάντηση, η αλήθεια είναι, αλλά καταφέραμε και τη δώσαμε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε Τάσος του Τουντζής, ξέρεις κάτι, New Edition. Στο yeah. Σταματήσε ρε, εντάξει. Στο yeah. Για να δούμε. Ναι. Φίλε, το θυμήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό με την οθόνη, ρε φίλε. Πολύ έξυπνο αυτό με την οθόνη και μπορώ να πω ότι εκείνο το διάστημα, αν συνεχίζαμε, τα ξέρεις κάτι, με αυτόν τον πολύ γρήγορο ρυθμό που τα φτιάχναμε, νομίζω ότι ένα από τα concept ήταν σίγουρα στο τηλέφωνο. Ναι. Μας το κλέψατε λίγο εκεί, αλλά δεν πειράζει. Πολύ καλό. Καλή προσπάθεια. Εντάξει, είναι και μουτράρες και ίδιο, δηλαδή, τους πάει. Αν, λέω, αν τύχει και δείτε το δικό μας το βίντεο, θα θέλαμε μια καινούργια απάντηση, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, φίλε, και έχουμε ένα φρέσκο γενικά, το 19 είναι... Το 2019, ναι, το ξέρεις κάτι, ακόμα σας επηρεάζει. Φίλιππος Θεοδωρίδης, ξέρεις κάτι, Μίλεν Θάνος, version. Ορίστε, κάτι τέτοια πεζοδρόμια είναι οι ξεπλένιδες με τη χαμηλή πίεση που είπα πριν. Τέτοιες, τέτοιες πλάκες, δεν κατάλαβα. Και μπήκανε και για μάθημα. Το κανάλι όμως είναι ο Φίλιππος. Φίλιππος Θεοδωρίδης. Θεοδωρίδης. Και μετά μπήκανε για μάθημα, μάλλον, φίλε. Μετά μπήκανε για μάθημα. Και δεν έχουμε και κανένα dislike. Ναι, πάρα πολύ καλά. Τζετ. Μετά Δάριο Σάνταλ. Από Trolling Team. Για να παιδιά. Εδώ βλέπουμε.
Μ' αρέσει ένα νεαρό έτσι με το ίδιο άκομψο περπάτημα που έχω εγώ. Πολύ σωστός. Και πίσω από το. Μ' αρέσει αυτό το. Πώς το λένε, μωρέ. Το αστικό περιβάλλον. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τα κονιά. Το urban. Την μία μικρού μήκος φίλε. Ναι. Αλλά και. Sorry. Πάντα πάω. Τι. Τα μούτρα τους πολύ ωραία τηλεοπτικά, μπράβο παιδιά. Τι δεν μου άρεσε. Η φωνή θέλει λίγο πιο... θέλει γυρέσει. Γαμιέσαι, τι γαμιέσαι. Εντάξει ρε, μπορεί να έκανε κοκόρι, εντάξει. Γαμιέσαι. Δεν ξέρουμε όμως τις περιοχές που είναι τραβηγμένα. Ναι ρε φίλε, αυτό θα ήταν ωραίο να το ξέρω. Θα ήταν πολύ ωραίο, αν κάποιος δει κάτι μπορεί να μας στείλει. Έχουμε ένα Δημήτρη Ξεσκάτη. Έλα, λοιπόν, αυτή είναι Αχνέ Productions. Αχνέ Productions. Αχνέ, αξνέ. AXNE. Αχνέ. Αχνέ, αχνιστό, δεν ξέρω. Εντάξει. Εδώ έχουμε υψηλότερο budget, βλέπω. Έχουμε αυτοκίνητα. CD players. CD player εδώ. Κάτι, MP3 player. Και με βάση το κόκκι και πάντα ασφάλεια. Αλάρμ εδώ βλέπω, μπράβο. Για να σταματήσει στην άκρη, τα βλέπουμε όλα. Και χτυπάει το τηλέφωνο, αλλά δεν είδαμε ποιος τον καλεί. Δεν έδειξε. Δεν έδειξε. Άρα υπάρχουν τύπου αποκρυφό μηνύματα. Αν εδώ ήταν. Ναι, εδώ είναι. Σκάει με την γύρω μου στο πάθος, φίλε. Δεν το είδα να έρχεται. Εντάξει, εξαφανίζεται, πρόσεχε, κάτσε να δει. Ξέρεις κάτι. Αυτή η φωνή, πράγμα. Εσύ είσαι, ρε. Εσύ είσαι, ρε. Να το σπάει, ποιες κάσεις πιλίες. Μα, πάρ' τα μαλάκα. Μαλάκα. Τι κάνεις. Γαμιές. Μαλάκα, τι κάνεις. Μέχρι στιγμής για μένα. Είναι πολύ δυνατό. Στο επόμενο θα σου πω, μαλάκα, τι κάνεις. Μαλάκα. Και σε μια λεωρά πάντα, έτσι. Αργή κίνηση. Αργή κίνηση. Αργή κίνηση. Και μας εμπλουτίζουν και με bloopers, μπράβο. Έχουμε και τα bloopers. Για ποιον γουστάρει. Αυτό ρε φίλε τώρα είναι. Ένα σκέτο ξεσκάτι. Ναι, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Ήταν αυτό που κατουρούσε στην αρχή, τώρα δεν θυμάμαι. Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι, ναι. Το θυμάμαι, το είχα δει από τότε κιόλας. Ενδυματολογικά λίγο μυστήριο. Δεν θα πω κάτι όμως, παραπάνω. Θυμήσου λίγο κι εμείς το ξεσκάτι το ένα. Εντάξει ρε πριν προσλάβουμε το στη λίστα μας. Καλά, ναι. Είμαστε κι εμείς εντάξει. Με φόρμες και με τέτοια. Ρε φίλε μου. Τον κατούρισε ρε μαλάκα! Ναι ρε μαλάκα, στα κατουρημένα είσαι ένα μεγάλο. Τι? Αλλά τότε αντέδρασε γι' αυτός. Ξενέρωσε. Λοιπόν, μόνο και μόνο γι' αυτό θα έδινα μερικά points παραπάνω. Εγώ το πίστεψα, μόνο θα χτυπήσω. Για να το ξαναδούμε λίγο. Όχι! Όχι, εντάξει. Είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Εντάξει, όχι φίλε. Και στράβωσε μετά κιόλας. Αλλά όχι, φεύγει αργή κίνηση. Ωραίος. Προβλεπόμενος, φίλε, εντάξει. Ωραίος. Μόνο και μόνο που έπαιξε όπως έπρεπε. Παλικαρίσιος. Φίλε, είναι κάποιοι κανόνες. Πρέπει να τους στηρίξεις αυτούς. Πάμε στο Κωνσταντίνο Βλάση, είναι το κανάλι. Μας έκανε ένα κλασικό ντίνο, ξέρεις κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλά με ονόματα και ξέρεις κάτι. Υπάρχει λόγο στην αρχή, κάτσε. Υπάρχει παραγωγή εδώ. Fail. Πράκτορ, πρωτά. Το θυμάμαι. Τι ήταν αυτό, δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι γιατί ένα V που φτάνει μέχρι τον αφαλό, φίλε μου, μένει αξέχαστο. Εντάξει, μπορεί να ζεσθενόταν το παιδί, ρε φίλε, δεν ξέρεις. Δεν λέω όχι, ρε φίλε, απλά λέω ότι μου μένει αξέχαστο. Εντάξει, οκ. Okay. Τι δεν καταλαβαίνεις. Εντάξει. Μαλάκα, αυτό όμως πρέπει να το κάνω μια φορά, ρε Μπούστη. Εντάξει, μαλάκα. Κάτσε ρε μαλάκα, γιατί... Την επόμενη φορά θα φας μαξιλάρι, μαλάκα, έτσι. Θα το φας για τα καλά. Μαλάκα, εδώ σκοτίνιασε ρε. Λοιπόν, ναι, να το επισπεύσουμε λίγο το πράγμα. Έλα, το γυναικείο. Ευχαριστούμε πολύ. Παίζει να είναι οι δύο μόνες γυναίκες που παρακολουθούν το κανάλι μας γενικότερα, γιατί δεν έχουμε κοινό στο... Πάτα λίγο pause να το δούμε. Εδώ αυτές οι κοπέλες τις αξίζει ένα τεράστιο μπράβο. Ένα τεράστιο βραβείο. Διασχολήθηκαν, και... φίλε. Όχι απλά μας παρακολούθησαν, ασχολήθηκαν και από πάνω. Έτσι, φίλε.
Για να στερεώσω το κινητό κάτω, μαλάκα, ξέρεις πόση ώρα μπορεί να τους πήρε. Επίσης, για να πάρουν αυτό το πλάνο να φαίνεται μπούτι, λίγο καλτσόνι, λίγο διχτάκι, λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι. Πάνω από 5 φορές το έκανα. Άνετα, άνετα. Βάψιμο βλέπω. Όχι στην τρίγα, δεν τις λες και σαολνικές. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει, εντάξει, όχι, φιλέ, εντάξει. Ορίστε. Και τίμησαν στο 100% αυτό το ατόφιο βίντεο βλακείας, λέγοντας απλά αυτά που πρέπει. Ναι. Τίποτα παραπάνω, φίλε μου. Καμιά δύο πλάνα. Ένα να δείχνει λίγο μπούτι, λίγο marketing δηλαδή. Εντάξει. Και χράτς, πάρ' το γαμιέσαι. Μαρακα, αυτό είναι. Τα απλά πράγματα καμιά φορά, φίλε, είναι... Σε μένα το λες. Αρκούνε. Σε μένα το λες, φίλε. Δεν θέλει πολλά. Δεν είμαστε γκουρμέ, κύριε μου. Εφέ, ξέρω εγώ και τέτοια. Εννοείται, δεν είμαστε γκουρμέ, φέτα, λαδωρίγανη, πατάτα, σουβλάκι, πανσέτα, εκεί είσαι. Άραξες. Εδώ, ας πούμε, εδώ έχουμε ακριβή παραγωγή. Βλέπω εδώ κιθάρες, τέτοια. Ο Πίκατσου, τι σκατά κάνει στο βίντεο. Εδώ αλλάζουν ρούχα. Βλέπουμε ένα γιατρείο γράφει. Όχι γιατρείο. Α, γιατρεύω, συγγνώμη. Δεν βλέπω και καλά. Και νομίζω... Με έφερες μέσα στο στούντιο. Έχει ντυθεί πίσω από το παραβάνο τύπος. Ναι, έχει πάρει το Όσκαρ και το δίνει σε έναν άλλον. Φοράει ανάποδα τα γυαλιά, μάγκα. Λίγο το κεφάλι μου, παιδιά, μένα το κάνατε λάσπη, πουρέ. Το μυαλό μου κάηκε, να ξέρεις. Μα... Μάριε. Τι... Μάριε. Όλοι μαζί. Μαλάκα, ένα repeat αυτό λίγο έτσι. Ήτανε γαμιέσαι. Ήταν πολύ ωραίο. Με πολύ άγανα γαμιέσαι. Μόνο με μαλάκα για συνεννόηση το όλα αυτά τα άτομα να βρεθούν. Αυτοί είμαστε εμείς, ρε φίλε. Α, τι ήταν αυτό. Ήταν ένας... Λέμψε. Καλή ξέρεις. Οκ, το δικό μας το ξέρουμε. Γιατί ρε φίλε. Τι φάση ρε. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε, μας έκαψε στο μυαλό. Και ποιος το μπούτσο είναι ο John Cena. Είμαστε άσχετοι παιδιά, εμείς δεν ξέρουμε. Πείτε μας τουλάχιστον ποιος είναι ο John Cena. Παρακ, αυτό ήταν εντάξει, πολύ σκληρό. Και ξέρεις κάτι έχουμε. Εγώ να ξέρεις εμένα με έχει τρομάξει αυτό το βίντεο, είναι το αυτό που με έχει τρομάξει. Ο Ντουκέτος. Παιδιά, δεν μπορώ και... να βλέπω, γενικά, δεν μπορώ να βλέπω κοριτσάκια και παιδάκια σε βίντεο. Ναι, μαλάκα. Εμένα σου, άμα τα δω αυτά βράδυ, μαλάκα, έχω φύγει κάτω τον κρεμό, να ξέρεις. Να σου γα... Καπνίζει και καλά το άλλο. Με την ντουντούκα. Παιδιά, εδώ λίγο, εντάξει. Οκ, okay, παιδιά, κακό. Καλό είναι, παιδιά, να συνεχίσουν λίγο... τις προσπάθειες. Θα τώρα... δώσεις κοινωνικό μήνυμα. Ναι. Τι ακριβώς για... κάνεις τώρα. Ναι, όχι, ας μην βάζουν μάσκες απλά και είναι μικρά παιδάκια με άσπρα δεν λένε. Έλα και το τελευταίο. Δημήτρης Κατσιρός. Και εδώ βλέπουμε μια άρτια Παρασκευή φραπέ. Ωρε φραπέ. Πολύ αφρό, πολύ αφρό ρε μεγάλη. Είσαι ο χειρότερος μπαρίστα. Και είναι και φραπό γάλο. Και τόσο νερό. Μια γουλιά νερό, 40 παγάκια. Ε, όχι, μα τι, πώς δεν κάνει, δεν κάνει δουλειά έτσι. Πλανάρα όμως, ε. Λάγια, εντάξει. Ε, καμιάρες φίλε, δεν μπορώ να πω, εντάξει. Παραδέχω. Ρε φίλε, άμα είναι να κάνεις βίντεο και να μην βγάλεις κανένα κομμενάκι, τζάμπα κάνεις βίντεο, ρε μαλάκα. Εντάξει, φίλε, όχι, όχι. Αν και το στυλ αυτό είναι κοντόπας, είναι Αλέξανδρος Κοντοπίδης, λίγο φραπεδάρα, τραπεζάκι, θυμίζει τα παλιά του Κοντοπίδη. Μην έχουν κανένα πρόβλημα τα δικαιώματα τα παιδιά. Ρουσό. Τώρα θα τους δώσω εγώ στον Κοντοπίδη. Οπα. Γιατί ρε παιδιά φοράτε τέτοια γυαλιά, σαν Power Ranger είσαι ρε μαλάκα. Πούτσα. What? Τι έγινε εκεί? Βάλ' το λίγο πάλι ρε φίλε, τι έγινε εκεί? Καθίστε λίγο ρε guys. Πούτσα. Πούτσα, μαλάκα. Τι παίχτηκε εκεί. Σουκάρισα, μαλάκα, έτσι. Δώσε. Εντάξει. Πούτσα. Πούτσα, μαλάκα. Το κάναμε, όπως είπαμε και στην αρχή, λίγο καθυστερημένα αυτό το βίντεο. Μόνο 4, 5, 7 χρόνια ίσως χρόνια μετά, καθυστερήσαμε. Να σας πούμε ευχαριστώ αρχικά που μας τα στείλατε
και να δείτε λίγο και τις πραγματικές μας αντιδράσεις. Εμείς οριμάσαμε κιόλας, δεν ξέρω. Πάρα πολύ. Αυτό, φαίνεται κιόλας άλλωστε. Σοβαρέψαμε πάρα σαν πολύ. Σαν το παλιό καλό κρασί. Απλά να πούμε κάτι εσείς, ότι αν βρείτε εσείς ή θέλετε να μας στείλετε κι άλλα, να μας στείλετε. Εμείς είμαστε εδώ, παιδιά. να μας στείλετε τέτοιες προτάσεις και. Ναι. Αν θέλετε καμιά καλύτερη καρέκλα, γιατί τη σπάσαμε αυτή, εντάξει. Εμείς θα ανεβούμε στο στούντιό μας ξανά και με αυτό το φόντο εδώ πέρα το ωραίο που βλέπετε και να θα σχολιάσουμε πάλι τα βίντεο. Ναι. Θα σε δέσω εδώ στο τραπέζι. Θα δούμε. Φιλιά πολλά, τα λέμε. Τσάου, παιδιά.